μυστήρια. Θοδωρά, χαίρομαι που σε γνωρίζω. Είσαι αδερφή του Σπύρου. Ναι. Πώς τον βλέπεις τον Σπύρο μέχρι τώρα? Για όσους τον ξέρουν τον Σπύρο πραγματικά, ο Σπύρος είναι ένας δοτικός άνθρωπος και είναι δοτικός και στην οικογένειά του και σε αυτούς που τον ξέρουν και στους φίλους τους και στο προσωπικό του. Έτσι είναι σαν χαρακτήρας. Αν σήμερα χάσουμε και αναγκαστούμε να ψηφίσουμε κάποιον από εμάς, θα ψηφίσετε όλοι εμένα. Ο Σπύρος δεν ξέρω για ποιο λόγο είπε ότι ψηφίστε με, έχω πλάτη. Ίσως μπορεί να ήθελε κάτι άλλο πίσω από αυτό. Δεν ξέρω πώς εκείνος ένιωσε ότι είναι καλύτερο και πιο ασφαλές για αυτόν. Στην πραγματικότητα όμως ο Σπύρος δεν περιμένει το survivor για να ζήσει από αυτό. Ούτε εξαρτάται από την δημοσιότητα που θα του δώσει. Πού βασίζεις αυτή τη σιγουριά σου ότι θα μείνεις, για να ξέρω τι γίνεται, ρε παιδί μου, στον κόσμο που έχεις έξω, ας πούμε, να καταλάβω. Βασίζομαι και πιστεύω στην αγάπη του κόσμου, μεν, που είναι το μεγαλύτερο ατού. Ναι, στην αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό μου και στη στήριξη που έχουμε σαν ομάδα. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, αλλά ο Σπύρος το έκανε καθαρά. Δηλαδή, εκεί που καθόταν στον καναπέ, με μία φίλη, όχι θα δηλώσω εγώ. Εντάξει, θα δηλώσω εγώ για να δούμε. Δεν ήταν καν στο πλάνο του. Το είχαμε συζητήσει. Θα πω μπροστά για να στηρίξω τη συνοχή του κόσμου και να κερδίσω την αγάπη του κόσμου. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που πραγματικά μας γνωρίζουν και μας αγαπάνε, οι περισσότεροι δεν έχουν ούτε Instagram, ούτε Facebook. Οπότε δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα καταμετρηθεί κάποιος το πόσο καλά γνωρίζεται ή έχει απήχηση από το Instagram. Δεν είναι μόνο εμείς που ψηφίζουμε, ούτε ο κόσμος που δουλεύει για τα φαρμακεία του. Είναι όλος ο κόσμος που τον αγαπάει. Είναι ένας και μοναδικός, είναι αληθινός. Κάποια στιγμή είπε ο Σπύρος ότι δεν φοβάται καθόλου και με το Βαλάντι να βρεθεί. Μπορεί να το βγάλω. Έχω κόσμο να τον βγάλω. Έχει κόσμο και πραγματικά το πιστεύει ο άνθρωπος. Απλά αυτό του είπα, γιατί δεν το λες, αφού μας το πες. Δεν είναι κακό αυτό. Θέλω να κρατήσω μια ταπεινή στάση και να πιστέψω στην αγάπη του κόσμου. Δεν γίνεται μια ομάδα να λέει πόσο ευγενικός είναι και η άλλη ομάδα που είναι η δικιά του που αποτελεί απειλή, τον νιώθουν ως απειλή, τον έχουν στοχοποιήσει. Επιτρέπετε στην ίδια ομάδα και να του βγαίνουν έτσι του ανθρώπου? Δεν γίνεται. Δεν καταλαβαίνω γιατί να βγει κάποιος μπροστά για να προστατεύσει εμάς. Δεν το ζητήσαμε. Το επίπεδο να μιλάει πιο ωραία των ανθρώπων αυτών. Δεν είναι φέρσιμο αυτό που μιλάνε. Ο Σπύρος έδειξε τη φέρση μου και πως έχει μεγαλώσει, αλλά δυστυχώς λυπάμαι. Δουλεύετε εδώ εσύ? Υπάλληλος. Γιατί έχει πει για τους υπάλληλους του ότι τον αγαπάνε, ότι τον στηρίζουν, ότι θα τον στηρίξουν και μετατρέβουν. Εγώ είμαι 13 χρόνια, είναι η οικογένειά μου. Ναι. Τον ψηφίσατε που περιμένει για να μείνει? Εννοείται. Είναι φίλος μας. Είμαι η μαμά του. Όχι πραγματική. Επαγγελματική. Ναι, η μαμά του. Που το κάθε μέρα του μαγειρεύω και τρώει. Τι του μαγειρεύετε κάθε μέρα? Σαλατίτσες. Τώρα τρώει το παιδί μόνο καλαμποκάκι. Γιατί σε αγαπώ, είναι υπάλληλοι, οικογενειακοί φίλοι, πελάτες, οι γείτονες. Ο κύριος που κάνει τα rapid test στο φαρμακείο βγήκε όπως ήταν με τη στολή. Όλοι να υποστηρίξουν τον Σπύρο. Πάντως, αντί να ευχαριστηθούν στην ομάδα του και να χαρούν που βρήκαν έναν άνθρωπο να κάνει τον αχυράνθρωπο, όπως λέμε τον αυτοφοράκια, να βγει μπροστά, να τον ψηφίσουν, πήγανε να βρούνε και τι υπάρχει από πίσω. Γιατί λέει και σε ψηφίσουν. Να, ορίστε τι υπάρχει από πίσω, το βρήκαμε αυτό. Το κάνει επίτηδες για να προκαλέσει τη συμπάθεια και να το εκμεταλλευτεί. Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά σε βγάζει από τη δύσκολη θέση του να μπει. Δεν θέλω να με βγάλει. Καλά, εντάξει τώρα, ξέρεις κάτι. Δεν θέλω να με βγάλει. Ξέρεις κάτι, είναι αυτό τώρα που λένε. Ποιος θα κλείνει εστίες, γιατί κλείνει εστίες? Δεν κλείνει εστίες, γιατί δεν κλείνει εστίες και γιατί δεν κλείνει εστίες? Τώρα και εσύ ξύνεσαι στην κλίτσα του σοπάνη, χειρά μου, δηλαδή. Θα σου φέρει. Λέω ότι γενικώς δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, γιατί δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Άμα κάνω δηλαδή, συγγνώμη, εγώ να πάρω σπίτι μου και μαζευτούμε 9 άτομα σπίτι μου και κάνουμε παρτάρα, έχει διαφορά από το να πάμε σε ένα μαγαζί και να είμαστε λίγο πριβέ και απομονωμένα. Κάποιος θα την πληρώσει. Και αυτό είναι ο. Ας μείνουμε στα φαρμακεία του. 300.000 κόσμος. Που δεν πρόκειται να κλείσει. Έγινε, εντάξει. Όχι, ας τους όλους να κολλήσουν. Καλά. Σκέφτομαι και εμένα, ας πούμε, εκεί που μεγάλωσα στη γειτονιά μου, στο Άνω Πατήσια, που την φαρμακοποιό, ας πούμε, που είχαμε, είναι κομμάτι της οικογένειας. Γιατί εκεί είναι. Έχουμε και το κακό συνήθειο σε Έλληνες. Πάμε στη φαρμακοποιό, αντί πάμε στο γιατρό. Μέχρι προσφάτω συνταγογραφούσα μαζί με τους πελάτες. Λοιπόν, όχι, θα πάρεις αυτό, όχι, θα κάνεις εκείνο, όχι, θα κάνεις το άλλο. Όχι, αυτό με πειράζει, δώσε με ένα άλλο. Ναι. Λοιπόν, οπότε σκεφτείτε ότι ο Σπύρος εκεί πέρα έχει. Δηλαδή, εδώ η κυρία που είναι της γειτονιάς και είναι πελάτησα. Η κυρία το πήρε πατριωτικά. Εγώ κατάλαβα ότι είναι πελάτσα παύλα οικογενειακή φίλη και καλά λέει. Γιατί οικογενειακή φίλη από πού θα ψωνίζει? Και λέει, δείξανε τον πραγματικό του χαρακτήρα και τη συμπεριφορά. Έτσι.
Το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά. Πώς θα σε λιγκάρει, πώς θα του φέρονται τώρα που λοιπόν, αυτά παιδάκια μου. Να είναι καλά ο Σπύρος, κάτι ξέρει. Ζαλουί!